Καλό. Ωραία, ωραία τα λες. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, φίλοι. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας. Εδώ, όσοι μας ακούνε, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στην έκθεση, παντού. Να ξέρετε, σας ακούνε όλοι στην έκθεση. Μην πείτε τίποτα περίεργο. Όχι, θα μας αφήσει γύρω στις 2 παρατέρα το Κόλκας να μας πει τι του έλεγε ο υφυπουργός εκεί που έμπαινε. Που υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Και πώς καταγράφηκε η αποθέωση του Κοντονή την ώρα που έλεγε θα αποκλειστεί έπαψη της οργανώσεις και αποθεώθηκε. Πώς έγινε αυτό? Μεγάλη στιγμή. Πιστεύω ότι ο Κοντονής, το μόνον άνθρωπο που αναγνώρισε και του θύμισε κάτι αθλητικό ήταν ο Σταύρος ο Κόλκας. Προφανώς βλέπει την εκπομπή στο Sky και τον αναγνώρισε τον άνθρωπο, το διαβάζει στο Πάκο 4, στο Φιλέ... Δεν γνώρισε κανέναν άλλον. Φάνηκε, ναι, δηλαδή, ναι, στο βλέμμα του φαινότανε. Να δεις όταν του είπα την ατάκα. Αυτό το τι του είπες θα μας το πεις αργότερα. Γιατί είναι όλο το μυστικό της χθεσινής κατάστασης. Είναι από τα σχούγια τώρα άλλων παραγωγών. Θα σας πω μετά. Έτσι είναι, η σωστή δημοσιογράφη, έτσι είναι. Και ποτέ δεν λέγεται κάτι. Πρώτα απ' όλα είμαι ο πρώτος άνθρωπος που συναντά μπαίνοντας στο τέτοιο. Εντάξει, ξεκινάμε τα βασικά. Κατάλαβε τι θα γίνει. Αλλά εγώ δίνω το κλίμα κατευθείαν. Ναι. Αληθεύει και ότι ο Μπουτάρης είπε κάποια στιγμή εκεί που είδε και τους ανθρώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα των ημερών, ότι μην νομίζετε και εγώ κάνω ένα γκάλωπ. Το είπε. Αφού έχω μιλήσει εγώ. Ναι, ότι. Δηλαδή, όπου και αν πάω, και ειδικά σε χώρους που έχουν πολύ κόσμο, παίρνω κλίμα. Είναι αυτό. Πώς τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ, πώς ρωτάμε αυτό. Πώς τον βλέπεις την ΕΠΟ, πώς τον βλέπεις το ποδόσφαιρο, ρωτάει ο άνθρωπος. Σφιχτοί είμαστε, να ξέρετε. Γιατί και ο ίδιος χθες παραδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μάλλον θα τιμωρηθούμε. Άλλο αυτό όμως, και άλλο το αν θα σταματήσουμε την προσπάθεια. Αυτό έχουμε ρωτήσει και τους συνεργάτες του και ανθρώπους που γενικά είναι μέσα στα πράγματα και αυτό το πράγμα λένε. Αλλά όλοι του λένε κάντο. Γιατί δεν το λέει αυτό? Ότι δεν έχει ούτε μία εισήγηση να πράξει το ανάποδο. Εγώ χθες, επειδή σου λέω ήρθε πολλοί κόσμος στη Θεσσαλονίκη, είχαμε συγκεκριμένο άνθρωπο κουβέντα. Και λέω, τουλάχιστον του λέτε. Είσαι σίγουρος? Κοίταξε, πολλές φορές οι πολιτικοί εν αγνία τους κυριολεκτικά κάνουν κάτι σωστό. Εγώ αυτό δεν τους το πιστώνω. Το θεωρώ θέμα τύχης. Άρα εμένα η πρώτη μου ερώτηση, μιλώντας με ανθρώπους που ξέρουν, είναι, ρε φίλε, ό,τι καλό κάνουν οι πολιτικοί είναι θέμα τύχης. Όχι, ρε εσύ. Πολλές φορές δεν κάνουν επειδή ακριβώς ξέρουν. Και μερικές φορές κάνουν επειδή ξέρουν. Αλλά πολλές φορές κάνουν χωρίς να ξέρουν. Στην τύχη, έτυχε, ήταν συγκυρία. Εμένα η βασική μου ερώτηση είναι, νιώθει ρε το παλικάρι? Καταλαβαίνει ή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας? Ή κάνει ότι ξέρει, έχει ενημερωθεί ρε φίλε, γνωρίζει. Γνωρίζει πλέον τα πάντα, τι να συζητάμε τώρα. Θα αντέξει. Ή εσείς πιστεύετε ότι δεν γνωρίζουν αυτοί που και στο κομμάτι το δικαστικό έχουν αναλάβει πράγματα? Θα αντέξει. Έλατε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αλλά προς το παρόν, έχουμε κανένα σχηματισμό. Οι εισηγήσεις όλων που πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά, να μελετάνε και να προτείνουν, είναι κάντο. Τελείωσε τώρα. Αλλιώς δεν θα έφτανε να πει αυτά που θα πει με τους αξιωματούχους. Θα το χαλήσει. Να δούμε. Δύσκολα τα πράγματα. Φυσικά και μπορεί να τιμωρηθούν όλες οι ομάδες και οι εθνικές, να τιμωρηθεί γενικώς η ΕΠΟ. Ό,τι και να γίνει πάντως, με Κοντονή χωρίς Κοντονή, με ΣΥΡΙΖΑ χωρίς ΣΥΡΙΖΑ, με τιμωρία χωρίς τιμωρία, το ποδόσφαιρο μας πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να υποστούμε τον Brexit, που θα είναι σημαντικό για μας, εντάξει. Ναι, δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Βέβαια. Επαγγελματικά δηλαδή θα δεχτούμε τεράστιο πλήγμα. Αλλά για μας λες. Για μας, ναι. Εντάξει. Ναι. Και αυτό. Δεν το και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Εσύ δεν το έχεις σκεφτεί προσωπικά? Όχι. Εγώ το έχω σκεφτεί αρκετά. Δεν το έχω σκεφτεί. Όχι ότι έχει επηρεάσει την άποψή μου. Απλά όταν ετοιμάζεις για κάτι τέτοιο, πρέπει να έχεις και στο μυαλό σου πώς θα κινηθείς επιχειρηματικά. Εγώ έχω σκεφτεί ότι έχουν χαλάσει οι Κυριακές μας. Αυτό έχω σκεφτεί. Και το σκέφτομαι 30 φορές, όχι 30 φορές, παραπάνω. 50 φορές το χρόνο. Δεν είναι εσύ. Εδώ πηγαίνουμε με ψυχολογία. Εγώ θυμάμαι ότι μεγάλωσα με τη λογική του ότι πότε θα φτάσει η Κυριακή. Mm-hmm. Όταν έγινα δημοσιογράφος, μεγάλωσα με τη λογική πότε θα μπω στο αεροπλάνο να πάω στην ομάδα. Και τώρα ξαφνικά, εδώ και την τελευταία τετραετία, πενταετία, ωραία,
περιμένω την Κυριακή. Για να παίξει στοίχημα. Για να... Γιατί ξέρεις τι θα γίνει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι έχει φύγει το συνέστημα της χαράς όταν υπάρχει νίκη. Υπάρχει πλέον το συνέστημα της ανακούφισης. Και όταν υπάρχει ήττα είμαι προετοιμασμένος, ωραία, να περάσω μια εβδομάδα μαρτυρική. Γιατί δεν είναι ότι... Μπρε, χάσε. Εντάξει. Ναι, άλλο θέλω να σου πω εγώ. Δεν είναι το περιβάλλον του συγκεκριμένου προϊόντος είναι τόσο χαμηλού επίπεδου που ό,τι ακολουθεί μίας νίκης ή μίας ήττας είναι και αυτό χαμηλού επίπεδου. Με αυτά και με αυτά, η προσπάθεια να φύγουν όλοι όσοι βρωμίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Και έχουν γίνει βήματα πρόοδου. Το θέμα δεν το συζητάμε μεταξύ μας. Το συζητάμε πλέον σε κορυφαίο επίπεδο, το συζητάμε σε διεθνές επίπεδο. Το γράφουν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εφημερίδες. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν τυχόν είχε προχωρήσει το δικαστικό κομμάτι. Και των δύο σκανδάλων. Και του πρώτου και του δεύτερου. Τι να αποφευχθούν, τα είχαμε ακόμα πιο πολλά στοιχεία. Άμα είχαμε δίκες και ακροαματικές διαδικασίες, να δεις πώς θα είχαν πάρει όλο το δρόμο τους. Α, θα είχαμε λύσεις, λες. Βέβαια. Ναι, εντάξει. Και πολλά από τα επεισόδια δεν θα είχαν γίνει. Γιατί ο κόσμος θα βλέπει ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη. Και στον Παναθηναϊκό. Και στον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι για το Κοριόπολης του 11, τώρα έχουμε 16. Ναι, και. Στις 15 Απριλίου ξεκινάει η δίκη. 5 χρόνια. 5 χρόνια και τι 5 χρόνια, κάτσε αποχές δικηγόρων, αυτά θα πάει κανένα χρόνο πίσω ακόμα. Αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης, βέβαια. Δυστυχώς. Μεγάλο πρόβλημα. Παρότι ο Κοντονής έχει κάνει πολλά ραντεβού με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, εντάξει. Να το λέμε και αυτό. Για αυτόν τον λόγο, για να τρέξουν τα θέματα πιο γρήγορα. Αλλά αυτός πάει με by the book. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, με το ζόρι, θα πρέπει να αναδείξουμε ότι η μόνη ομάδα που έχει πάρει θέση και δεν φοβάται και είναι αποφασισμένη να προχωρήσει και να υποστεί και συνέπειες και τα λοιπά. Με το ζόρι πρέπει να δείξουμε ότι αυτή η ομάδα τρώγεται μέσα της, έχουν διαφορετικές απόψεις τα στελέχη της, τα μέλη της. Άλλα λέει η ΠΑΕ, άλλα λέει ο πρόεδρος. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται και εδώ, γίνεται και στην Αθήνα και γίνεται και παντού. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Το Μίχελ δεν το έχουν πει ότι δεν πρέπει να μιλάει. Το οποίο... αφού ισχυρίζονται ότι ήταν off the record όλο αυτό. Off the record. Το ακούσαμε και αυτό. Παλιά είχαμε το μιλάμε μόνο στο εξωτερικό, τώρα έχουμε το off the record. Τέλος πάντων, ο Μίχελ δεν είπε κάτι αμαναμάντα, αυτονόητα είπε, εντάξει. Ναι, αλλά πρέπει να παρουσιαστεί ότι διαφώνησε. Ότι κάτι έγινε, ότι κάτι άλλο είπε. Έτσι πρέπει, αυτό πουλάει. Αυτό πουλάει δυστυχώς. Δεν πρόκειται, είναι αρρώστια αυτή στον ΠΑΟΚ που δεν πρόκειται να σταματήσει. Δηλαδή, ακόμα και στις πιο κρίσιμες στιγμές, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά για όλο το ποδόσφαιρο, για όλο τον αθλητισμό, θα υπάρχει πάντα κάποιος ή μια ομάδα ανθρώπων να προσπαθούν να βγάλουν τον ΠΑΟΚ τρίπιο, ζημιωμένο, ότι δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι κάνει. Σε κάθε στιγμή. Και όχι μόνο για ιστορικά ζητήματα, επαναλαμβάνουμε ακόμα και τώρα, που το πρόβλημα είναι συνολικό. Και ο ΠΑΟΚ είναι ο μόνος από όλους τους μεγάλους που δείχνει τέτοια αποφασιστικότητα. Γιατί οι μικροί πήραν θέση. Ναι. Οι μικροί μόνο προτάσεις κατέθεσαν. Καλά είναι. Τι. Και αυτή η αξιόλογη προσπάθεια. Όχι, δεν λέω. Απλά δεν είπε κανείς ότι άμα δεν αλλάξει κάτι είμαστε υπέρ του Brexit. Όχι, εγώ διάβασα τις προτάσεις των 13. Μια χαρά είναι. Και μόνο που κάθισαν 1-2-3 ώρες να ασχοληθούν και να βγάλουν προτάσεις, θετικό είναι. Και αυτοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον κέλ που γίνεται για να πάρουν κανένα φράγκο παραπάνω. Θεμητό. Για μένα το πιο δίκαιο με τα τηλεοπτικά είναι η κλίμακα να πηγαίνει από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, το αγγλικό. Δηλαδή, τα πολλά να τα παίρνουν οι μικροί. Ναι. Να υπάρχει ένα μίνιμουμ που να είναι αξιοπρεπές με τωρινά δεδομένα, ας πούμε, 4 εκατομμύρια και ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Να αυτό θα πρέπει να έχει τη συγκατάθεση των εμπορικών ομάδων. Και πού θα τα επενδύουν τα πολλά που θα παίρνουν. Ρε φίλε, θα πρέπει. Άμα δεν τα επενδύσουν σωστά, θα πέφτουνε. Ναι. Τι. Αν υπάρχει ποδόσφαιρο. Με μια προτεραιότητα σε αυτούς που ανεβαίνουν, που δεν έχουν τη δυνατότητα. Μεγάλο θέμα γι' αυτό. Μεγάλο θέμα για το ποιος επενδύει και πώς επενδύει. Και ας πούμε για παράδειγμα, επίσης ένα θέμα είναι τα λεφτά του Champions League. Τα λεφτά του Champions League θα έπρεπε να πηγαίνουν στις μικρές ομάδες.
Γιατί μεταξύ μας τώρα τα λεφτά του Champions League πηγαίνουν στις μικρές ομάδες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα, έχει τράτο 2-3 εκατομμύρια, παίρνει 5-6 παίχτες, 7-10 που τους πληρώνει αυτός, αλλά δεν θα παίξουν ποτέ σε αυτόν και τους δίνει δανεικούς. Γιατί να συμβαίνει αυτό και να υπάρχει υπόνοια ότι δεν τα δίνουν όλα αυτές οι ομάδες να παίζουν τον Ολυμπιακό γιατί τον έχουν υποχρέωση. Και να πει υπάρχει στάνταρ ένα ποσό. Ρε φίλε, 25 θα πάρεις, θα δώσεις 3 εκατομμύρια στους μικρούς. Στους 6 τελευταίους από 500 χιλιάρικα. Αλλά δεν περνάνε τέτοιοι. Έχουμε ποδόσφαιρο Σαββατοκύριακο, Κυριακή βράδυ δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ παίζει στη Νέα Σμύρνη. Έχουμε μπάσκετ. Αύριο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κόρυβο. Ο Κόρυβος πέφτει, έπεσε. Θα πέσει. Το έκλεινε όλο. Καβάλα και Κόρυβος θα πέσουν, δηλαδή. Ναι. Ο Κόρυβος αύριο χάνει. Τώρα είναι κατάσταση δύσκολη, σύνθετη. Άμα το προσωποποιήσουμε, ο μπαμπάς αύριο κερδίζει και ο γιος πέφτει. Μήπως δεν συμβεί αυτό όμως. Γιατί πάω και είσαι, ρε φίλε, χάσαμε από το Λαύριο. Άμα ο άλλος καίγεται. Άμα δεν συμβεί, Άκη, δύσκολα τα πράγματα μετά. Δηλαδή, συνήθως ο γιος ξεπερνάει τον πατέρα. Ο μαθητής ξεπερνάει τον δάσκαλο. Έχεις πληροφορίες τώρα, γιατί δεν σε βλέπω. Όχι, πολύ... ρε φίλε, αλλά σου λέω. Δηλαδή, τώρα... ψηλή, δηλαδή. Μα να σου πω κάτι, δίνεις τώρα μια πληροφορία. Αν πέφτει ο άλλος, έχει κίνητρο σκυρό. Επειδή έχασε από το Λαύριο. Μόνο. Έχει χάσει από την κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Όχι ο Κόρυβος. Ο Κόρυβος. Τώρα εκπλήσω. Για μας λέω. Εμείς ουσιαστικά σπρώχουμε τον Κόρυβο στον κρεμό. Από την ήττα που κάναμε το Λαύριο. Όχι, όχι. Το Λαύριο ήταν πιο πάνω. Mm. Το Λαύριο πιο πάνω. Ποιος σώθηκε δηλαδή. Τα Τρίκαλα. Τα κερδίσαμε. Είναι κοντά στο να σωθούν. Αρκαδικός, Τρίκαλα. Οι υπόλοιποι. Ο Κόρυβος δεν κερδίζει κανέναν. Αμαλιάδρα, Αρκαδικός έχει κατσάβραχα φέτος. Τι να έχει, τον Μπαγκράτη και τη Δάφνη και τους Αμπελόκηπους. Όχι, αλλά κάναμε δύο μαζί εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ζανή, Σταυρακόπουλο, Φλόρο, ναι. Παναγιωτάκο. Παναγιωταράκο. Παναγιωταράκο, Φάντεμπερκ και Αμάγια. Έκανε και μετάδοση μπάσκετ. Κάνα κάτι κηδείε εκείνη εκεί, θυμάσαι. Στον ΠΑΟΚ. Χάσαμε μια φορά. Με Τζανή Σταυρακόπουλο να μα βάζει μια τριαντάρα, νομίζω. Νομίζω είδα προχθέ ένα βίντεο μια ενέργεια που έκανε. Σε αγώνα με τον Άρη, στην παράταση. Που έκανε την μπάλα πίσω την ναι, πλάτη ναι. αυτή. Πω, πω, τι τροπή. Ο Αγγελίδης το πάθε. Πλησιάζει ο Σταυρακόπουλος, σταματάει κοντά στη ρακέτα. Η μπάλα μάλλον του φεύγει, ενώ την έχει στο ύψος του στήθους. Μάλλον του φεύγει η μπάλα. Τον πιέζει ο Αγγελίδης εκεί μπροστά του, κόντα τα χέρια και του κάνει μία. Το δεξί χέρι την περνάει την μπάλα πίσω από την πλάτη του Σταυρακόπουλου. Του Αγγελίδη. Το αριστερό την παίρνει. Ο Αγγελίδης έχει χαζέψει, κατεβάζει τα χέρια. Έχει κερδίσει χρόνο Σταυρακόπουλο, σηκώνει, σουτάρει και το βάζει. Μεγάλη ντροπή. Τι παιχνίδι ήταν, Άρης Αμπελόκηπη. Αμπελόκηπη Άρης. Και τελευταία λεπτά, όχι στην αρχή. Αμπελόκηπη Άρης παίξαν και φέτος στο ποδόσφαιρο. Ηρακλής. Τι πράγμα είσαι. Ηρακλής. Και καλά, Ηρακλής Αμπελόκηπη, ρε φίλε, εντάξει. Τι να κάνουμε, γειτονιά μας. Άμα δεν ηρωνευτείς. Το θυμόμαστε το μάτς. Και Βόλοι έχει σήμερα τελευταία αγωνιστική. Και τα υπόλοιπα τμήματα παίζουν. Θα ασχοληθούμε και με αυτά. Σιγά σιγά θα μπούμε στο κλίμα. Μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε στη. Φτάνουμε. Μπαίνουμε στην κρίσιμη τελική, τελευταία περίοδο της χρονιάς. Με play-off, με τελικούς, με διοργανώσεις να κρίνονται. Δεν πάει καλά η χρονιά. Από ό,τι φαίνεται, Σωτήρη, δεν έχει πάρει τίποτα. Μπορεί και να μην πάρει τίποτα. Φέτος οι γυναίκες πήρες. Ναι, οι γυναίκες είναι σε άλλο επίπεδο. Πλάκα-πλάκα. Τέλος πάντων, με αυτά πήρα, θα ασχοληθούμε και στην πορεία της εκπομπής. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε έφεση για την τιμωρία που αφορούσε το περιστατικό με τον Κουλιμπαλή. Απορρίφθηκε η έφεση από τη δευτεροβάθμια της ΕΠΟ. Και θα παίξει τώρα την Κυριακή με τον Παθρακικό χωρίς κόσμο. Θυμίζουμε ότι περιμένουμε και την εκδίκαση της έφεσης για τον ΠΑΟΚ, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός κυρίως, την άλλη Τετάρτη. Άρα λογικά, μετά την Τετάρτη, σε μια-δυο μέρες, μάλλον θα βγει και η απόφαση. Με τώρα Παρασκευή πρωί, βγήκε του Ολυμπιακού, άρα την άλλη Παρασκευή το πρωί θα βγει και η έφεση για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αν όπου παραμείνει, θυμίζουμε, ναι, όπου θυμίζουμε βασικός στόχος και εφικτός είναι να μειωθεί η αφαίρεση των βαθμών από μείον 5 να πάει στο μείον 3. Με τις αγωνιστικές έχουμε ένα θέμα. Με τις αγωνιστικές περιμένει ο ΠΑΟΚ αν θα παρέμβει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας για να ζητήσει επανεξέταση των υποθέσεων για ΠΑΟΚ Πανιώνιο και ΠΑΟΚ Καλονί. Αυτό είναι το θέμα.
Προς το παρόν πόσες είναι, 5 ή 4. Το σύνολο, ναι, ναι, ναι. 5. 5. Άρα και η πρώτη αγωνιστική της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς και κλεισμένων είναι. Γιατί έχουμε ένα μάτς στην έδρα. Εφόσον πας στα play-off. Λεβαδιακό, ναι, και 3 στα play-off. Εφόσον πας, γιατί αν δεν πας, 4 θα έχεις με το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Ναι. Ισχυρό πλήγμα. Με αυτά και με αυτά, και κυρίως με την αφαίρεση βαθμών, έχει αποκτήσει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον το φινάλε στο πρωτάθλημα, ειδικά για τις θέσεις στην πεντάδα. Υπάρχει κρεμότητα, βεβαίως πάντα με τις αδειοδοτήσεις. Το πιο σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής είναι αυτό το Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Μετά από διακοπή, η φόρμα δηλαδή των ομάδων πάει σε δεύτερη μοίρα. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή, έκανε δύο καλά παιχνίδια, κέρδισε 3-0. Ποιος ξέρει πώς θα παρουσιαστεί τώρα την Κυριακή. Ο Πανίνος είναι σταθερά δύσκολο κατάβλητος, πολύ οργανωμένος κτλ. Αλλά μετά από τόσο μεγάλη διακοπή, μετά από διακοπή δεν ξέρεις και πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Έτσι το διαβάσαμε το παιχνίδι, γι' αυτό στείλαμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, στέλνουμε στην Αθήνα. Διότι είναι κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει δεν να έχει φέρει διπλό φέτος. Γεμίσουμε τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Να είναι σφιχτός έτσι μεσοαμυντικά ο δικέφαλος για να αποφύγει τα λάθη, να αποφύγει το να δώσει δικαίωμα στον Πανιόνιο να σκοράρει. Γιατί μετά ο Πανιόνιο να σκοράρει θα παίξει πιο απελευθερωμένα, θα βγει στην κόντρα. Εντάξει. Γι' αυτό στείλαμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου που είναι γνωστός για τις αμυντικές του κυρίως ικανότητες. Φημίζεται, είναι ο φιλότιμος ποδοσφαιριστής που 7 έχει, 7 το δίνει, ό,τι και να γίνει, και άρρωστο να παίζει και με ένεση να παίζει, το έχει. Οπότε ευελπιστούμε να φέρει κάτι καλό γίνοντας την Κυριακή το βράδυ. Απλά Πανιόνιος έχει το αβαντάζ ότι δεν είχε τόσους διεθνείς για να δουλέψει αυτό το διάστημα, εντάξει. Πάντα υπάρχει αυτό. Καλονία ΑΕΚ, όλα τα μάτσα 7 ώρα Κυριακή βράδυ. Καλονία ΑΕΚ, Ατρόμητος Πανετολικός, Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα, Ολυμπιακός Μαθρακικός, Παναθηναϊκός Βέρεια, Πανιόνιος ΠΑΟΚ, Πλατανιάς Ξάνθη. Είναι διάφορες ομάδες εκεί που δεν ξέρεις τώρα. Ελπίζουν, δεν ελπίζουν, πιστεύουν, δεν πιστεύουν. Για να μπουν στην πεντάδα, θέλουν, δεν θέλουν. Παράξενη κατάσταση. Εμείς στρεφόμαστε στο Ηρακλής Αστέρας, έτσι. Γιατί? Για να μην κερδίσει ο Αστέρας. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα, να κερδίσει ο Ηρακλής. Πάμε όμως να μιλήσουμε και για αυτόν τον αγώνα και όχι μόνο. Και με μεγάλη χαρά να καλησπερίσουμε στην Αθήνα μια πολύ μεγάλη μορφή για την ιστορία του Πανιωνίου και γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον κύριο Νόνι Λίμα. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Καλά είμαστε. Όλα καλά. Βλέπαμε και εμείς πριν από λίγο το βιογραφικό σας, γιατί ψάχνουμε να δούμε πόσα χρόνια είστε στην Ελλάδα. Είστε στην Ελλάδα περίπου 40 χρόνια. Ναι, από το 1976. Ναι. 40 χρόνια. Άρα ισχύει αυτό, αν πούμε ας πούμε ότι με εσάς μεγαλώσαμε. Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό. Ναι. Ήτανε καλή απόφαση να έρθετε, να μείνετε, να παίξετε εδώ. Για την εποχή τότε ήταν καλή απόφαση, γιατί ήθελε πάντα να γνωρίσει την Ελλάδα. Και ήρθε εδώ και δέθηκα με τα παιδιά, βρήκα όλους φίλους, έγινα και εγώ Έλληνας, ναι. Και τα παιδιά μου εδώ μεγαλώσανε και καλά είμαστε. Μπράβο. Ήρθατε με τη σύζυγο ή παντρευτήκατε εδώ? Όχι, ήρθαμε, ήμουν απικυρικά στα 18-19 χρόνια όταν ήρθα. Ναι, ναι. Και δεθήκατε και με τον Πανιόνιο, έτσι? Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Εμείς και εδώ με τον κόσμο μου αγαπήσαμε πάρα πολύ. Μπράβο. Εμείς, κύριε Λίμα, λέμε φέτος ότι ο Πανιόνιος ίσως να είναι και η πιο επιτυχημένη ομάδα. Δηλαδή, με τα υλικά που είχε και ο προπονητής, έχει την καλύτερη πορεία. Δηλαδή, πιστεύουμε πραγματικά ότι αν γίνει αν ψηφίσουμε κιόλας, ο Ουζουνίδης θα είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής. Ναι, αυτή τη στιγμή με το υλικό που έχει ο Ουζουνίδης, νομίζω δούλεψε πάρα πολύ τα παιδιά. Έχουμε ένα κέρδος, επειδή πιο πολύ είναι Έλληνας, έχουμε δύο ξένους, υπάρχει άμεση επαφή με τα παιδιά, όλο ο coach ξέρει πώς να μιλήσουν
στα δουλειά και τους έχει φέρει σε επίπεδο που πρέπει. Και δεν καταλαβαίνει και από προβλήματα, έτσι. Έχει διάρκεια, του φεύγουν παίχτες, έφυγε ο Μπουμάλ, έφυγε ο Γατσαΐας. Η εικόνα ίδια, δεν αλλάζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή έχει άμεσα επαφή με τα παιδιά του, περνάει το σκεπτικό το δικό του και μπορεί μέσα στις προπονήσεις να τα πάρει αυτά που πρέπει για να το δώσει μέσα στο αγνωστικό χώρο. Και δεν έχει και άγχος η ομάδα να πιεστεί, να πει ότι τώρα θα βγούμε Ευρώπη, παίζουμε για Ευρώπη και αγχωνόμαστε και πιεζόμαστε και πέφτει η απόδοσή μας. Ούτε αυτό τους επηρεάζει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό, γιατί το κάθε παιχνίδι το δουλεύει καλά, ξέρουμε τι ζητάμε μέσα στο γήπεδο και έχουμε τη συγκεκριμένη τακτική. Βλέπω από τα λέσματα, μαζεύεται όπως θα θέλουμε εμείς. Τώρα την Κυριακή έχει ένα ακόμα παιχνίδι Πανίνου ΠΑΟΚ, το τέταρτο για φέτος. Πώς το βλέπετε? Πάντα το ΠΑΟΚ, και έχει πάντα καλή ομάδα. Εμείς κοιτάμε, το θέλουμε αυτό το παιχνίδι, θα δώσουμε το καλύτερο αυτό μας για να μπορούμε να κερδίσουμε, για να είμαστε εκεί ψηλά που είμαστε, για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Τα μάτς του Κυπέλλου τα θυμάστε? Σας άφησαν μια πικρία για το ότι αποκλειστήκατε με δύο ισοπαλίες? Βέβαια, οπωσδήποτε. Εμείς θέλαμε πολύ να περάσουμε στο Κύπελλο και εκεί με δύο ισοπαλίες με το πάω και μείναμε έξω. Τελικά μικρό το κακό, όλοι έξω μείναν από το Κύπελλο, άρα δεν τρέχει και τίποτα. Αν σας πούμε ότι τώρα με βάση όλη την εικόνα, τη βαθμολογία... και το μάτς Κυριακής από ισοπαλία ξεκινάει, θα συμφωνήσετε? Βέβαια, ναι, συμφωνώ μαζί σας, ναι. Το παίρνει το χ και φεύγει. Λίμα. Ναι, χαρά. Εντάξει, ο Πάος είναι πολύ καλή ομάδα, έχει καλούς φέτος. Παίζει και εκεί και ο Πατριώτης, ο Μαουγκάρη. Βεβαίως. Είμαστε από Καμποδίρα, είναι σε καλή κατάσταση. Και αυτός είναι ένας λόγος που σας καλέσαμε, γιατί χθες συνειδητοποίησαμε ότι εσείς έχετε καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι. Ναι. Εκεί γεννηθήκατε? Ναι. Εκεί γεννηθήκατε. Τον Ροντρίγκες δηλαδή και πριν έρθει στον ΠΑΟΚ τον ξέρατε? Απλώς ξέρω γιατί συμμετέχω στην εθνική ομάδα. Ναι. Αυτός είναι μικρός. Ναι. Αλλά είναι πολύ καλός, έχει πολύ καλό όνομα στο Καβουδέρο και τον αγαπάνε πάρα πολύ εκεί. Γιατί είναι ο τρόπος που παίζει, εντυπωσιάζει τον κόσμο εκεί. Πολύ γρήγορος, έχει τις δρίμπλες και μας αρέσουν πολύ τέτοια είδος ποδοσφαίρα. Και εδώ στην Ελλάδα λείπουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Έτσι είναι ξεχωριστός. Ναι, αλλά τώρα μας απογοητεύτηκε γιατί παίξαν δύο παίξαν με Μαρόκο. Με το Μαρόκο, ναι. Και χάσανε. Και χάσανε. Και μέσα στο Καβουδέρο και έξω. Έχουμε γκρίνια κι εμείς. Βλέπετε μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα? Έχει τα στοιχεία να ξεφύγει? Έχει όλα τα προσόντα. Είναι πολύ γρηγορός. Είναι τριπλέρ. Πιστεύω πως θα κάνει. Και τα κατάφερε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε καλά, στον ΠΑΟΚ ακόμα και ως fullback στο 3-5-2. Δηλαδή με πιο πολλές ευθύνες, όλη την πλευρά. Όλη την πλευρά είναι δικό του. Μπορεί να τα καλύψει όλη την γραμμή. Από μια μεριά στην άλλη. Αυτός εργανασύν μπορεί να παίξει και από τις δύο πλευρές. Ναι. Είναι από τις καλύτερες μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος. Είναι ξεκάθαρο. Είναι πιο επιτυχημένη μεταγραφή αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ. Μάθαμε, είχατε και ένα κακό περιστατικό αυτήν την εβδομάδα. Χτύπησε ο Τζανδάρης. Έχετε άλλη μια απώλεια, έτσι? Μεγάλη τυχαία εκεί στην προπόνηση, σε μια φάση και του γύρισε τον γόνατο και τώρα είναι και, ξέρεις, αυτή την εποχή είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή όταν χτυπάς αυτή την εποχή, σου έρχεται περίπου πολύ δύσκολο. Γιατί χάνεις τη φετινή σεζόν και μπορείς να χάνεις και η αρχή την άλλη. Και την ετοιμασία, ναι. Σωστά. Μένεις πίσω τώρα. Ενώ ο Φάνη βλέπω αρχίζει και δένεται με την ομάδα και είναι πολύ καλός φίλος. Κύριε Λίμα, για να κλείσουμε με το θέμα που απασχολεί όλους, είστε 40 χρόνια στην Ελλάδα. Η ζωή σας είναι το ποδόσφαιρο. Σου ασχολείστε, δουλεύετε. Σας έχει κουράσει όλη αυτή η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Φωνές, διαμαρτυρίες, διαιτητές, επεισόδια.
βέβαια, όπως είπε, αυτή η γκρίνια, αλλά πας και λες μιζέρια είναι. Η μπάλα είναι χαρά, είναι να πάμε να το χαιρόμαστε, mm-hmm. να πέσει την μπάλα. Και βλέπω υπάρχει, είναι, το κάνουμε το πολύ δύσκολο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ναι. Τέλη ηρεμία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη χρονιά. Σε εσάς και στον Πανιόνιο. Ευχαριστώ. Χάρηκα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Okay. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ο Νόνι Λίμα. 40 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν θυμόμασταν και το θείος βρήκαμε τώρα. Είναι ότι είναι θείος του Μπατίστα. Αυτός τον έφερε στην Ελλάδα, τον Ντάνιελ Μπατίστα. Και πραγματικά τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει 304 μάτς στον Πανιόνιο. Είναι ο τρίτος ξένος παίκτης σε συμμετοχές στην Αλφα Εθνική. Μετά από Βαζέχα και από Τζόρτζεβιτς. Είναι Κριστόφα Ζέχα, Πέτρακ Τζότζεβιτς και Νόνι Λίμα σε αριθμό συμμετοχών. Ξένων ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα μεγάλη υπόθεση. Μαραθωνοδρόμος. 12 συνεχόμενα χρόνια έπαιζε στον Πανιόνιο και μετά έπαιξε και άλλα 4 χρόνια για πλάκα Β' Εθνική στο Χαραβιακό. Άλλες 100 τόσες συμμετοχές εκεί. Λες ιστορία του Πανιονίου. Πες τρεις ποδοσφαιριστές. Θα βάλεις Νόνι Λίμα σίγουρα, παρότι είναι ξένος. Εντάξει, όχι, ο Πανιόνιος έχει βγάλει πολύ μεγάλους παίκτες. Άμα πεις τρεις ξένους, στάνταρ θα πεις ένα. Έχει βγάλει παίκτες οι οποίοι όμως έφυγαν. Ναι, ρε, αλλά μιλάμε για ένα σύλλογο που έβγαλε Θωμά Μαύρο, Νίκο Αναστόπουλο, Δημήτρη Σαραβάκο. Ναι. Μιλάμε για ένα σύλλογο που έχει βγάλει. Τι να λέμε τώρα, Παπάδες. Ο Μαυρίκης είναι ο ένας. Σημαία του Πανιωνίου. Αυτό, παραδοσιακά. Μανίκας. Μανίκας και αυτός έπαιξε πολλά χρόνια. Ο Λίμα έπαιξε πολλά χρόνια. Εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε και την ιστορία του Πανιωνίου πριν το 80. Που επίσης ήταν μεγάλη. Εγώ δεν θυμόμουν. Ο παπάς του Σαραβάκου. Ναι, ότι ο παπάς του Σαραβάκου ήταν παχταράς και έπαιζε. Ήταν πρώτο βιολί επίσης στον Πανιόνιο. Τα λέγαμε χθες και με τον Χατζησαΐα στην έκθεση στην Sportexpo. Μεγάλη οικογένεια. Μεγάλη φανέλα. Μεγάλη πλατεία με την έννοια του συνόλου και του δεσίματος. Εντάξει, σεβασμός στον Πανιόνιο. Σεβασμός για ό,τι καταφέρνει. Λέγαμε για το Κάπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, το οποίο κατάλαβα, το είδα χθες. Απικία ήταν πορτογαλική απικία. Ναι, ναι. Και κάπως έτσι και ο Μπατίστα και ο Νόνι Λίμα ήρθαν ως Πορτογάλοι. Ναι, ήταν από... Τώρα δεν πρέπει να είναι. Ο Λίμα είναι, και αυτό πάλι το διαβάσαμε, αλλά το ξέραμε από τότε. Είναι γνωστή υπόθεση ελληνοποίησης, ας πούμε, τότε που γινόταν όπως οι ελληνοποίησεις με Μπουμπλή και με διάφορους άλλους. Ρότσα. Με Χουάραμο Ρότσα Μπουμπλή και με λοιπούς άλλους που κοιτούσαν, τους βάζαν να υπηρετήσουν. Και έτσι ουσιαστικά παίρνανε και την. Και τι είδαμε τώρα. Και λέει, δύο φορές πήγε στρατό ο Νόνι Λίμα. Μία φορά το 80, μία φορά το 80 φεύγα. Το 85 πότε πήγε. Το 86 ξανά. Πήγε μία φορά στρατό για να επικυρωθεί η ελληνοποίηση το 1980. Αυτή κρίθηκε ότι ήταν. Παράτυπη, ξέρω εγώ. Ναι. Του ξαναπήγα το 86. Το μπουζουριάσα πήγε ξανά στρατό. Ενώ ήταν ήδη 9 χρόνια στην Ελλάδα. 10 χρόνια ήταν στην Ελλάδα ήδη. Από αυτά τα ευτράπελα του τότε ελληνικού ποδοσφαίρου, που όμως είχε και μια ομορφιά έτσι. Δηλαδή, όλοι με το που λέμε Νόνι Λίμα, θυμόμαστε χαρτάκια. Θυμόμαστε να τον έχουμε. Και όμως, ναι. Τον Νόνι Λίμα. Και όμως, ναι. Και είναι αυτοί οι ήρωες της Κυριακής, όπως ήταν τότε, που ήταν όλα τα παιχνίδια ταυτόχρονα. Να συνδεθούμε τώρα με τη Νέα Σμύρνη. Τρεις ώρες το μεσημέρι της Κυριακής. Ξέρω εγώ. Τρεις ώρες το μεσημέρι της Κυριακής. Κακή αγωνιστική χώρη. Και αυτό. Μια και ο Λίμα μας είπε ότι πράγματι η ισοπαλία είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα, ρωτάμε τώρα τον Σταύρο Κόλκα αν παίρνει ισοπαλία την Κυριακή και φεύγει. Αν υπογράφει την ισοπαλία. Όχι. Όχι. Όχι, λέει. Τι θέλεις δηλαδή. Να κερδίσει. 0-2. 0-2. Από το μισάωρο. Έχω Ροδρίγκες, δεν γίνεται να μην κάνω φάσεις. Δεν είναι. Ναι, έτσι πρέπει να το πω, το κάσα το κέφαλο. Τον θερμοσύμφωνα 4, ναι. Έτσι πρέπει να το πω κανονικά, ότι. Μισό λεπτό. Ο Ροντρίγκες δεν είναι σταθερά. Δεν είναι μαύρος, κατάμαυρος είναι. Ρε φίλε, έρχεται από τραυματισμό, έκανε ταξίδι. Δεν. Το ξεκινάς. Το ξέχασε ο μαύρος ότι έκανε ταξίδι, να ξέρεις. Το ξέχασε. Το ξεχάσει. Το ξεκινάς. Μήπως να βάλεις το 60. Για πιο σιγουριά. Το 60 τι να το γυρίσω το 2-0, το 2-2. Φοβάσαι, 2-0. Όχι, δε φίλε, θα παίξω με. Δεν βγάζει 90 λεπτό. Δεν γίνεται. Ο Μαύρος. Δεν γίνεται. Εσύ πήγαινε. Ανοιχτό παιχνίδι. Γάλα. Έπαιρνε. Ωραία, τότε ήταν μικρό. Με τα πόδια, τι 14. 14 ήταν. Παίζει όλη την πλευρά. Ήταν το κιόσκι που άραζε. Στα 40 ήταν το γάλα.
Πιο εύκολο ήταν να βρει κατσίκα να αρμέξει παρά να παραγοράσει ψηλή κατσίδικο. Αυτός εκεί μεγάλωσε. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Στην Ολλανδία δεν μεγάλωσε. Στο Ρότερνταμ. Και το ξεχάσανε οι δικοί μην... σε ένα λιμάνι εκεί. Εκεί μας έβγαλε το GPS σε κάτι προβλήτες που ανταλλάσσαν ναρκωτικά. Πατήσαμε downtown, να πούμε center Rotterdam, και μας έβγαλε το GPS που είχαμε. Ναι. Εκεί που γυρίζουν ταινίες και σκάνε τέσσερις τόνοι. Το Νουλουάν, τέλος πάντων. Το οποίο βέβαια λιμάνι του Ρότερνταμ ξεκινάει από την Κατερίνη και φτάνει Μηχανιώνα. Ναι, αλήθεια αυτό. Ναι, όχι, δεν είναι λιμάνι. Χάσαμε το μέτρημα στα κοντέινερ. Ναι. Δηλαδή απορώ τι ελέγχουν εκεί. Πώς να μην είναι χαρούμενοι οι Ολλανδοί όλη την ώρα. Τέλος πάντων. Δεν παίρνει ισχύ. Τι να πάρω, Χιπάουκι, μερε. Στέλνω και σένα το γουρλί. Ναι, τι έχει να πάρει, αφού. Τι έχει να πάρω. Δουλεμένο. Είπε, έδωσε όρκο. Είπε, εμεί, τη πόλη, τα παιδιά τα πενεμένα. Δεν το είπε. Ναι, ναι, ναι. Βάλε το πέφτο ροντίδι. We are. Είμαστε εμεί. The children of town. Well, φαντάζεσαι το Κίτσιου να καθένα να μάθει το Ροντρίγκες το... στο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες της πόλης τα παιδιά τα πενεμένα. Ναι. Ο Γκάρι. Ναι, the children of town, the πενεμένοι. Είναι οι μενεμένοι του Κίτσιου. Του αρέσουν τα αστεία του, είναι επικίνδυνο αυτό. Είναι επικίνδυνο μονοπάνι για μένα. Ωραία κόλληση όμως, φίλε. Ναι. Πώς το λένε, σφιχτή είστε. Επειδή πολλοί μας ρωτάνε για το φεστιβάλ, νομίζω ότι ΠΑΕ θα ανακοινώσει το απόγευμα ακριβώς. Ναι, ρε, γιατί με μπέρδεψε και εμένα. Συνέντευξη που δεν θα γίνει ούτε γι' αυτό. Σάββατο του Λαζάρου είναι το φεστιβάλ. 23. 27 κόλλησα εγώ. 27 είναι. 20... με μπέρδεψε. 27 είπε και λέω Μεγάλη Τετάρτη. 27 Σάββατο 23 Απριλίου. Τρεις μέρες δηλαδή μετά την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής. Να το δένει. Συνέντευξη που δεν θα γίνει ούτε γι' αυτό. Δεν ξέρω. Βάλε λίγο Iron Maiden να γουστάρουμε. Βάλε λίγο το. Έτσι κι αλλιώς. Πολλές τριλικές συναυλίες έχουν γίνει στο γήπεδο της Τούμπας, έτσι. Παλιά. Παλιά. Ναι, ρε φίλε, παλιά. Παλιά. Βάλε Run to the Hills. Κλασικό παοξίδικο κομμάτι. Και από Megahit μετά βάλε το Symphony of Distraction. Εγώ πάντως βέβαια θα έφερνα Ibrahim Tatlises που έχει παίξει στο γήπεδο της Τούμπας. Συναυλία, ρε. Ο Τούρκος αυτός με τις δύο κασέτες. Έχει παίξει αυτό. Τούρκος είναι ο μπαμπάς σας. Ναι. Ο Τούρκος, ρε, ο Ιμπραήμ, που είχε τις ταινίες γνωστές, βιντεοκασέτες. Βιντεοκασέτες, που ναι, ρε, φίλε, είχε κάνει συναυλία. Δίπλα, παρόν όλα άφητα τα πλούτα. Ναι, εννοείται. Θα είναι παρόν ο μεγαλομέτοχος. Δεν ξέρω. Η γη θα είναι σίγουρα. Η γη θα είναι σίγουρα, εννοείται. Και οι δύο. Πού να ξέρω, ο ένας νομίζω παντρεύεται. Σαν και εσένα, πήρε τα χούγια σου. Δύσκολα. Το Τζόρμπα, λέω, ρε. Α, το Τζόρμπα τα χούγια. Δεν μου λες τώρα, εγώ σκέφτομαι. 21 ετών δεν είπες ότι παντρεύει. Αυτό κοστίζει, κοστίζει πολύ. Πάρα πολλά λεφτά. Αυτοί για να έρθουν εδώ, φίλε, τώρα θέλει τουλάχιστον 800-900 χιλιάρικα μόνο τα συγκροτήματα. Μπορεί και παραπάνω. Βγαίνουν, δεν βγαίνουν τα λεφτά αυτά. Ένα συμβόλαιο σε Αλπικίδη που γλιτώσαμε. Νομίζω δύσκολα να βγουν, αλλά το 50-60% βγαίνει. Αυτό που αναφέρεται στο ρεπορτάζ για το Ρόκο, πιανού ιδέα δηλαδή. Εντάξει, πάντα σε αυτά τα φεστιβάλ. Ναι. Αυτός προφανώς που διοργανώνει το γραφείο που το ανέλαβε, πάντα μπαίνει ένας Έλληνας μπροστά για να καλωσορίσει τις μπάντες. Και support, ρε, ο Πορτοκάλογλου δεν έπαιζε στους YouTube. Πάντα για να καλωσορίσει ουσιαστικά την μπάντα στη χώρα. Βέβαια, ναι. Ο Κιοστήριος ο Ρόκος είναι ο μόνος που Έλληνας καλλιτέχνης εμπορικός νιώθει. Που έχει ροκ καταβολές και μπορεί να παίξει πράγματα που. Εντάξει, είναι πολύ λογική η σκέψη του γραφείου. Μήπως καλαμβάνει από τον Μπαρμπαρέλα τίποτα και την βρήκαν έτσι. Εντάξει, βιολίδησε τον Μπαρμπαρέλα, εννοείται ότι μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο. Δεν πρέπει να αρχίσει προπόληση. Όχι ακόμα, δεν είναι έτοιμη. Τι όχι ακόμα. Το κλείσανε πριν δύο μέρες, νομίζω. Οριστικοποιήθηκε, πήραν τις υπογραφές από όλες τις μπάντες. Καλά, ρε, αυτά. Θέλει χρόνο, θέλει συμβόλαια να φύγουν να πάνε στο εξωτερικό. Να τα επικυρώσουν δικηγόροι. Τώρα περιμένουν στο Λονδίνο τα επικυρώνουν αυτά. Υπάρχει ειδικό γραφείο. Το κάθε, η κάθε μπάντα έχει ξεχωριστή. Δεν ξέρει, ρε, την ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν τώρα ξέρει τι θα γίνει. Θα πάρουμε all areas. Θα πάρουμε τέτοιο. Θα πάρουμε πρώτο. Εγώ θα μπω καμαρίνη. Μα εννοείται. Να μην σου πω ότι θα κληρώσουμε. Θα μπει ειδικό και αυτό έχουν προβλέψει. Θα μπει ειδικό από πάνω κάλυμα το οποίο το προστατεύει. Πάντα και τις συναυλίες αυτό. Θα κληρώσουμε αν είναι και τέτοια. Στα playoff που θα παίζει χωρίς κόσμο και χωρίς γήπεδο. Θα κληρώσουμε εισιτήρια που θα έχει και γνωριμία στα καμαρίνια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μας το δώσουμε. Ναι, θα ρωτήσουμε. Εντάξει, μια φορά γιορτάζει τα 90 χρόνια. Αυτό δεν θα γίνει μια τόσο μεγάλη συναυλία. Μήπως ακυρώνει το μεγάλο φιλικό με μια από τις ομάδες που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Γιατί να τα ακυρώνει, φίλε. Μπάγερ Μίλαν, Άγιαξ και τέτοια αυτά.
Μήπως το επισκιάζει, μήπως. Όχι, είναι δύο διαφορετικά πολύ μεγάλα event. Ή γιορτάζει τα 90 χρόνια ή δεν γιορτάζει. Εγώ αυτό που είπα πριν είναι το σημαντικό. Ότι... Στα 100 τι θα φέρει. Στη Μαντόνα. Μα είπαμε, Thundercast, θα ακουστεί το Thunderstruck. Για μένα το σημαντικό είναι ότι σκέφτηκε πάει πάω και εμάς. Το κομμάτι το δικό μας, το κεντρόλε, φίλε. Εμάς γιατί δεν μας σκέφτεται. Δεν σκέφτεσαι που έχουμε λιώσει το σκυλάδικο, πλάκα μας κάνεις. Πού ρε. Άντε ρε τώρα. Έχει να παίξει ελληνικό τραγούδι στην Τούμπα. Σε σκέφτηκε ρε φίλε όταν πήρε χρόνια. Στο κύπελο που έφερε το Ζαμπέτα με το Μητροπάνο. Έφερε λαϊκά παλιά, αλλάξαν οι εποχές. Όχι ρε φίλε, και τώρα είναι λαϊκό το κόνσεπτ. Πού, γενικότερα. Πότε. Άσε τώρα ρε. Τι ακούγεται στην Τούμπα. Εννοείται ότι είναι φίλος μας και ξέρει τι βάζει. Γλιτώσαμε τα. Ναι, και βλέπουμε. Με στη χαρά είστε. Όλες επιτυχίες φέρνετε. Τέλος πάντων. Με το τέτοιο. Το θέμα είναι αυτό, ότι επιτέλους υπάρχει και ένα event της ΠΑΕΠΑΟΚ σε ύφος όλο κεντρών. Καλύπτοντας ένα 50% του κοινού της ομάδας, γιατί αυτό είναι το ποσοστό. Ναι, τουλάχιστον. 80. 50 τουλάχιστον. Αυτοί που δεν φωνάζουν και δεν κάνουν σαγκόμενες. Επιτέλους έχουν ένα event. Δεν το πάω. Μπράβο. 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 Πολύ σημαντικό. Πάμε, κλείνουμε την πρώτη ώρα, 3 λεπτά μετά τη μία, με την Αναδομό. Χορηγός εδώ στην πρώτη ώρα, χορηγός και του ενθέτω για τα νέα του μπάσκετ αργότερα, εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Πολλά μηνύματα για την συναυλία που διοργανώνει ΠΑΕ ΠΑΟΚ και 90 χρόνια. Ο 679 γράφει και εμάς μας σκέφτεται ΠΑΕ ΠΑΟΚ φέρνοντας ως lead singer. Leader singer, ναι. Τον Ρόκο. Εντάξει, τον Συμφρέντι. Τον Ρόκο Συμφρέντι, τον γνωστό πρωταγωνιστή. Το Στέλιο Ρόκο φέρει, ποιο Συμφρέντι. Αυτός μπερδεύτηκε. Η συναυλία θα μου και θα δέρνει. Εντάξει, αυτό. Είναι ερωτικό ταινιών ο Συμφρέντι. Δεν το κατάλαβα. Όλα μπερδεύονται γλυκά, ρε, εσύ. Εντάξει. Δεν το. Ο Φίλος Δαμιανός από τις ΗΠΑ γράφει. Εφόσον είναι η Maiden, αρχίζω και κολυμπάω τον Ατλαντικό για να είμαι από τώρα εκεί. Και ο Γιώργος λέει, γεια σας παιδιά, σύμφωνα με πληροφορίες μου, για να μην μείνει κανένας φίλος του ΠΑΟΚ παραπονεμένος, αυτό πρέπει να το ψάξουμε Δημήτρη, το Μάιο θα διοργανωθεί μεγάλη λαϊκή συναυλία με τους ΠΑΟΚτσίδες Καρά, Πάολα, Μελά, Μητσιά, Βέρτη και Μακρύ. Επίσης η ΠΑΕ σκέφτηκε, λέει, και εμάς τους έντεχνους. Δύο γήπεδα να πάρετε. Άκου τώρα. Ναι. Σκέφτηκε και εμάς τους έντεχνους, φέρνοντας το μήνα Ιούνιο, που είναι ο μήνας που κατεξοχήν έρχονται αυτοί στη Θεσσαλονίκη, αλλά συνήθως παίζουν στο θέατρο Δάσους, τους Μάλαμα, Θανάση Παπακοσταντίνου, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη Περίδη, Χαρούλη, Θηβαίο, Ιωαννίδη και Αγγελάκα. Και Μάλαμα Τεβικέλη. Ο Μάλαμα Τεβικέλη φέρνει την έκκληση αυτή τη συναυλία. Αυτή η έντεχνη τι σχέση έχουν τον ΠΑΟΚ. Η έντεχνη φύλαφλη. Έχουν σχέση με σένα και επειδή. Καλά, εγώ νομίζω δεν έχω το δικό μου στρατό. Γιατί οι προηγούμενοι καλλιτέχνε που ανέφερε. Από Καρά μέχρι Πάολα και Μακρύ έχουν σχέση. Δεν μου λες, άμα κάνει 15 Ιουνίου συναυλία στο Θέατρο Δάσους ο Καράς και ο Μάλαμας, ποιος θα έχει περισσότερο κόσμο? Ποιος θα έχει περισσότερο κόσμο, Γατάκι? Απαξιώ να απαντήσω. Καταρχήν, αυτοί οι δύο του συγκρίνω γιατί είναι και φίλοι μεταξύ τους. Και ο Μάλαμας ξέρει ότι έχει δώσει και τραγούδι στον Καρά. Και έχουν πει και ντουέτο μαζί τραγούδι. Όλοι για τα μπετά δουλεύουμε. Μάλαμας με Καρά. Γιατί ο Καράς είναι έντεχνος. Δεν είναι καγίδι, ξέρει, νιώθει. Άκου τι είπε. Τι τόλμησε να πει. Ποιος θα έχει πιο πολύ κόσμο. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι σκυλάδικο εκεί. Είναι τέτοιο. Είναι σαν να με ρωτάς. Παίζει ο ΠΑΟΚ παιχνίδι, ναι, και παίζει και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο μπάσκετ. Ποιος θα έχει πιο πολύ κόσμο. Δεν είναι η σύγκριση. Με ρώτησες ποιος θα έχει πιο πολύ κόσμο, ο ΠΑΟΚ ή ο Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτό με ρώτησες. Αναλόγως το παιχνίδι. Υπάρχει περίπτωση η Καλαμαριά να έχει περισσότερο κόσμο από τον ΠΑΟΚ. Πού έχει πολύ κόσμο ο ΠΑΟΚ τώρα, τα τελευταία χρόνια? Ήταν κάποτε, σαν τον Καρά είναι και ο ΠΑΟΚ. Ήταν κάποτε, είχε κόσμο. Ναι, ναι. Πάμε δεύτερη τώρα ώρα. Τώρα μόνο οι πανηγυρτζίδες έχουν μείνει για τα μάτσα με τον Ολυμπιακό. Α, και ένα ακόμα μήνυμα. Φίλος γράφει για τα... ότι με τα λεφτά των Μάρτινς και Μαντούρο έρχονται οι Maiden. Δηλαδή το πάει εκεί. Ότι αξίζει τον κόπο. Ότι οι αποτυχημένες επιλογές. Και θα βρήκαμε λεφτά και θα έρχονταν και εύκολα και τα λοιπά και η Maiden. Λοιπόν... Εντάξει, τώρα το θέμα στο ΠΑΟΚ 24 έχει πολλά σχόλια, δεν τα διαβάσουμε όλα. Απλά είναι μερικά που όντως επικροτούν αυτή την κίνηση της ΠΑΕ, γιατί πρέπει να τα λέμε και τα καλά, ρε παιδί μου. Τους περνάμε συνήθως πρώην κορδέλα τους ανθρώπους. Σε αμφιθέατρο ο Μάλα μας λέει, άστο. Τι εννοεί εδώ ο φίλος? Ότι είναι καλό ως ιδέα?
να τραγουδήσει σε αμφιθέατρο ο Μάλα μας. Ωραία, μαζευτούν όλοι αυτοί όπως τους θέτει στη Τούμπα. Όλοι μαζί όμως. Και Αγγελάκας και Θανάσης και Μάλα μας και Βασίλη Παπαδάκη. Δεν θα το αντέξει η Τούμπα. Θα κλείσει τις πόρτες της. Εντάξει, ο Πασχαλίδης είναι Αριανάκη. Εντάξει. Ο Παπακοσταντίνου είναι ΑΕΛ. Εντάξει. Έχει τραγούδι. Πολύ ωραία ανακοίνωση των οπαδών της Λάρισας. Μάλα μας Τεβεκέλης. Έχουν απόλυτο δίκιο. Τι λένε? Σκίζουν τον Κούγια γιατί ασχολείται με άλλες ομάδες και κυνηγάει τις τιμωρίες τους και πανηγυρίζει κιόλας. Και του γράφουν, κοιτάξτε να δείτε, όλα καλά και όλα ωραία, εμείς ανεβαίνουμε, επιστρέφουμε κτλ. Αλλά μην ασχολείστε με τους άλλους, μικραίνει τη Λάρισα. Έτσι είναι, φίλε. Δηλαδή, άντε και ασχολήθηκε με τον Απόλλωνα που έκανε το λάθος και αυτά και τους κυνήγησες και τους κατήγγειλες και θα πάρει τους βαθμούς. Αυτό είναι σοβαρό, δηλαδή, εντάξει, έχεις ενομοσύνη. Ναι, μην το κάνει, μην το κάνεις τώρα και πρώτο θέμα και ως επιτυχία σου. Σωστά λέω. Του βγαίνει αυτό το δικολαβίστικο μου, ρε. Αυτό. Αυτό του βγαίνει. Εντάξει. Και τον προειδοποιούν. Ναι, του λένε άλλο ότι πρέπει να ξέρει που ήρθε. Βέβαια. Λοιπόν, το ψητοπολείο του Μπαρμπαστέριου είναι εδώ στην παρέμα, στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Παπάφη με κλειάνδου γωνία καθημερινά. Σας περιμένει και ήδη εκεί ψήνει τα νοπά παραγωγής δικής του κρέατα, τα οποία έχει κάθε μέρα και σουβλάκια και κρεατικά και γύρους και κοτόπουλα κλπ. Σε χορταστικότατες μερίδες. Είναι πολύ μοντέρνος ο χώρος, είναι δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ Παπάφη με κλειάνδους γωνία και από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 η ώρα τη νύχτα αργά έχει και delivery στο 920-220. Για ΚΤΕΟ, εφόσον ήρθε ο καιρός, είτε για το αυτοκίνητο είτε για την μηχανή σας. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά ο ΤΕΚΟ. Το τηλέφωνο το ξέρετε, το έχετε μάθει απ' έξω, είναι και το πιο εύκολο. 10, 20, 30, όποια μέρα, όποια ώρα θέλετε για να κλείσετε ραντεβού. Σήμερα είναι Παρασκευή και στο Il Posto έχει πολύ ωραία μουσική. Έχει πάρα πολύ κόσμο γιατί εκεί στην πλατεία Ευόσμου, ειδικά αν λίγο γλυκάνει ο καιρός, δεν λέω τώρα να ανοίξει να γίνει καλοκαίρι, αλλά λίγο να μπορείς να κάνεις τη βόλτα. Είναι εξαιρετικά και έχει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, μην διστάσετε να περάσετε μια βόλτα από την πλατεία Ευόσμου, από το πιο γνωστό μαγαζί που εδώ και 25 χρόνια βρίσκεται εκεί, στο κεντρικότατο αυτό σημείο της συνοικίας, της βορειοδυτικής συνοικίας της Θεσσαλονίκης. Σήμερα που είναι Παρασκευή έχει ένα συν ένα και τα Φρόδι ποτά, ενώ επίσης να ξέρετε ότι υπάρχουν και πολύ ωραία μπέργκερ, ατομικά μενού, το κλασικό ελπόστο μενού με σαλάτα, ορεκτικό κυρίως πιάτο, και γλυκό με μπύρα ή αναψυκτικό. Αυτά κοστίζουν 10 ευρώ. Ή το μπέργκερ, κάτι πιο συμμαζεμένο, με μπύρα ή κρασί, το οποίο κοστίζει 6,5 ευρώ και χορταίνεται κιόλας και δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Εδώ ο φίλος γράφει ότι σε αμφιθέατρο ο Μάλα μας θα έχει πιο πολύ κόσμο από τον Καρά. Του απαντάω ότι μόνο από το Πόρτο Καράς μπορεί να έχει πιο πολύ κόσμο. Από τον κανονικό τον Καρά. Μην τον παρεξηγείς, φίλε, που δεν ξέρω και το όνομά σου πώς σε λένε. Γιώργο, γιατί εντάξει, το παιδί δεν πάει σε συναυλίες. Πάει σε κλειστούς μονοχώρο, πάει σε λαϊκά μαγαζιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δικός μας είναι. Πάμε να ρωτήσουμε μία εκπρόσωπο της νέας γενιάς του παοξίδικου κοινού, ας το θέσω έτσι. Ναι. Να μας πει τη δική της άποψη και να κάνουμε μία πρώτη σύνδεση και με την έκθεση της Πορτέξπο και με το stand του ΠΑΟΚ 24. Η Ελένη Μπούντου είναι εκεί. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλά, εσύ πώς περνάς, τι γίνεται? Επιβεβαιώνεις ότι γίνεται χαμός εκεί? Επιβεβαιώνω ότι γίνεται χαμός, αν και είναι Παρασκευή πρωί, μεσημέρι, δύσκολη ώρα, ώρα που εργάζονται αρκετοί. Και όμως. Αλλά γίνεται πραγματικός χαμός. Να μεταφέρουμε κιόλας ότι εδώ κοντά μας είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο για τον Σταύρο τον Κόλκα, τον οποίο πάλι δεν τον ακούω, δεν ξέρω πού είναι. Θα έρθει κατά εκεί. Και έχω να πω ότι μοιάζει στη μαμά του. Έρχεται κατά εκεί. Είναι η μητέρα του. Είναι η μητέρα του εδώ πέρα, ήρθε. Πολύ χαιρόμαστε. Υψηλές παρουσίες. Βέβαια. Πολύ χαιρόμαστε. Ναι. Να εξηγήσουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και για έναν ακόμη λόγο. Και είναι μια πολύ σωστή ιδέα των διοργανωτών. Όλοι όσοι συμμετέχουν στο μαραθώνιο, και είναι χιλιάδες. Πολλές χιλιάδες. Είναι 20.000 νομίζω. 25. Κοίταξε, επειδή τα 1.005 χιλιόμετρα και λοιπά και 10 χιλιόμετρα έχουν πάρα πολύ κόσμο, ναι, είναι, μπορεί και 20.000. Έρχονται στην έκθεση για να πάρουν τις συμμετοχές, τα ρούχα, να επικυρώσουν την παρουσία τους κλπ. Έτσι. Και επειδή βρεθήκαμε εκεί πέρα στις πληροφορίες σχετικά με τον μαραθώνιο, να πούμε ότι στα 5 χιλιόμετρα είναι και οι περισσότεροι. Δηλαδή είναι γύρω στις 3.000 συμμετοχές. Ξεκινάει από 10.30 ώρα από το Δημαρχείο την Κυριακή το πρωί. Ναι. Και είναι εκεί που θα γίνει ο πραγματικός χαμός, γιατί είναι και τα 10 χιλιόμετρα, είναι και νωρίς το πρωί που ξεκινάει από τον νομό Πέλλας. Αλλά ο πραγματικός χαμός θα γίνει στα 5 χιλιόμετρα. Στα 5 χιλιόμετρα που είναι από το Δημαρχείο
πηγαίνει όλη την Τζιμισκή μέχρι τα δικαστήρια και γυρίζει από κάτω παραλιακά. Και η ώρα αφετηρίας είναι 12.30 ώρα το πρωί της Κυριακής. Και όπως μας είπε και η κοπέλα, καλό θα είναι όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή να πάνε μία ώρα νωρίτερα προκειμένου να οργανωθεί λίγο η κατάσταση. Γιατί στα 5 χιλιόμετρα είναι το εύκολο, αυτό που θα κάνουμε κι εμείς και θα δώσουμε κι εμείς το παρόν για να τρέξουμε. Και να ναι, θα σας δέσει με ένα σκηνή από πίσω του Άκης, μήπως και βγάλετε διαδρομή. Στο δικό του τέμπο. Τα στενά δεν έχουμε τσεκάρει προς τα που φεύγουμε για να κόψουμε λίγο δρόμο. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να ξέρεις. Έχει κόσμο που σε διώχνει. Ναι. Σκέφτηκε το μυαλό το παοξίδικο. Το ξέρω από τα 21 χιλιόμετρα. Δεν μπορείς. Και μάλιστα επειδή ας πούμε τα 21 χιλιόμετρα που ήταν στον ημιμαραθώνιο έπρεπε να πατήσεις και από συγκεκριμένα τέτοια να περάσεις. Έχει και ραντάρ. Πρέπει από συγκεκριμένο τέτοιο να περάσεις για να σε καταγράψει. Να είναι έγκυρος και ο τερματισμός σου δηλαδή μετά. Δεν μπορείς να φύγεις. Άρα θέλοντας και μη βάδι, περπατώντας, έχοντας την ψυχή στο στόμα, θα τερματίσουμε. Ξέρεις τι, είναι 5-10 και μαραθώνιος. Το ένα έχει φύγει, γιατί το είπα αρκετές φορές. Εγώ θυμόμουν ότι είχε και ένα παιδικό, ρε παιδί μου, το ένα χιλιόμετρο που ήταν για μαθητές δημοτικού. Δεν υπάρχει αυτό, δεν το ξέρουμε. Να το δω. Να φανταστώ, έχεις κάνει σκέψη να μας δηλώσεις το ένα. Γι' αυτό ψάχτηκε. Δεν φοβάμαι γιατί είναι ευθεία. 5 χιλιόμετρα ευθεία. Το έχει, πιστεύω δηλαδή, το έχουμε όλοι. Μέχρι και ο Κόλκας θα μπορεί να βρει. Θα το κάνουμε παρέα, ρε. Εντάξει, δεν είναι. Είναι ένα στοίχημα για όλους μας. Ραντεβού τη Δευτέρα, θα τα πούμε. Ποιοι τερμάτισαν. Κυριακή βράδυ έχει αγώνα. Ο ΠΑΟΚ παίζει. Ο ραντεβού τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα πούμε τι έγινε στον μαραθώνιο. Δευτέρα το πρωί έχει μπει αυτό. Λέω να παρουσιαστώ Δευτέρα. Τόσο πολύ να το φύγω. Σήμερα σε καμιά ώρα από τώρα θα είναι η ομάδα μπάσκετ εκεί. Σε καμιά ώρα από τώρα θα είναι η ομάδα μπάσκετ, βέβαια το ΙΚΑΕ έχει το δικό της περίπτερο εδώ πέρα με ειδικές φανέλες για τα 90 χρόνια, με όλη η μπουτίκ έχει μεταφερθεί εδώ στο χώρο της έκθεσης. Γύρω στις 2.30 ώρα θα υπάρχει αντιπροσωπεία παικτών που θα δώσει το παρόν, θα υπογράψει αυτόγραφα, θα φωτογραφηθεί με αρκετούς φίλους της ομάδας που θα βρεθούν στην έκθεση, ενώ το απόγευμα περιμένουμε και αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού τμήματος, όπως έγινε και χθες με τους Χατζησαΐα και Κάκο. Έχει ένα ωραίο περιστατικό χθες. Πηγαίνει ο Φυπουργός ο Κοντονής στο στάνδικη της ΚΑΕ και είναι ο Πρέλεβιτς, του δίνει τη φανέλα, την υπογράφει και αρχίζει την ομιλία ο Κοντονής με το ύφος του πολιτικού. Και ο Κοντονής, ο οποίος πριν από 2 μέρες κάλεσε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να επανεξεταστεί το θέμα των επεισοδίων στο μάτς με τον Άρη. Και στις δηλώσεις του Κοντονής, το μπάσκετ δεν μου έχει δώσει την παραμικρή αφορμή. Και κάνει αυτή τη δήλωση, ναι. Και παίρνει το λόγο, ναι, και λέει, μα κύριε Πρέλεβιτς, και πρέπει να θυμίσουμε και να πούμε, βλέπει και στις κάμερες, ότι σε αντίθεση με άλλα αθλήματα, το μπάσκετ φέτος, στο μπάσκετ δεν έχει σημειωθεί το παραμικρό επεισόδιο. Σηκώνει το κεφάλαιο ο Πρέλεβιτς, κοιτάει τους Ζουρνατζίδες, κοιτάει τον Καρακούση, ο Καρακούση κοιτάει τον Καραμπέρι. Σου λέει εντάξει. Μόνο σου το είπε. Πιστήριο. Στο δικαστήριο. Το αστειεύεσαι. Στην επιτροπή. Με την κασέτα τι θα πάνε. Ωραία. Άρα μετά τις 2.30 η μπασκετική ομάδα, κατά τις 7. Τρεις παίκτες από το τμήμα μπάσκετ και κατά τις 7 παίκτες από το ποδόσφαιρο θα βρεθούν εδώ στην κινητή μπουτίκ του ΠΑΟΚ, όπως έγινε και χθες, να υπογράψουν αυτόγραφα, να φωτογραφηθούν, να μιλήσουν με φίλους της ομάδας, να μοιράσουν φανέλες, φωτογραφίες, αυτόγραφα, οτιδήποτε. Εμείς τι μοιράζουμε με το που μπαίνεις πρώτο-πρώτο στάνδικη στην έκθεση? Εμείς μοιράζουμε την παρουσία μας, ένα το κρατούμενο. Μοιράζουμε ρολογάκια έτσι ειδικά. Δεν το κατάλαβα αυτό, Δημήτρη. Όχι, είναι αξιόλογο, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη αντιπροσωπεία. Ναι. Βάσει της βάρδιας που έχεις βγάλει. Γεγονός. Βέβαια. Και την παρέα μας, την ευχάριστη, τη συνομιλία μας, την επαφή μας με τον κόσμο. Και πάει λέγοντας. Τις φωτογραφίες με τον Κόλκα. Ο οποίος ο Κόλκας εκεί δεν συμμετέχει, είπαμε και χθες, ως εκθέτης, όπως λένε οι άλλοι, είναι το έκθεμα. Είναι το αντικείμενο. Δεν είναι το πρόσωπο. Αυτός εκτίθεται. Και γι' αυτό και έχει και ανάλογο ένδυμα, όπως το χθεσινό. Ναι. Μπλουζάκια ειδικά με μηνύματα και. Ναι. Και φωτογραφίζεται, αληθεύει ότι ζητάει και λεφτά για τη φωτογραφία. 1 ευρώ. Για φιλανθρωπικούς λόγους. Για φιλανθρωπικούς σκοπούς και τέτοια. Σαν τον Ταλάρα και αυτός. Τα έσοδα. Ναι, όπως την Κυριακή για το μαραθώνιο, έτσι και ο Κόλκας. Και την Κύπρο φωτογραφίζεται, ναι. Κινείται ανάλογα. Τι να κάνουμε, ήταν να μην ψωνιστεί. Τώρα ωραία. Τον περιμένουμε δηλαδή. Καμιά φωτογραφία να ανεβάσετε. Βέβαια. Και με τους παίκτες του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και γενικά όσοι έρθουν και περάσουν από εδώ πέρα. Θα υπάρχουν στο ΠΑΟΚ 24 σε λίγη ώρα.
Έγινε, να είσαι καλά, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Λένιο. Συνεχίζω τα μηνύματα για την πρωτοβουλία αυτή και τη συναυλία που ετοιμάζει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λάθος της ΠΑΕ γράφει 088, το ότι απευθύνεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο target group. Και το απαραίτητο κράξιμο δηλαδή. Αυτά γίνονται. Θα κρυθούν, φίλε. Εντάξει, πήραν μια απόφαση. Κάποιους άφησαν έξω, γιατί λέει ο φίλος, ρε εσείς Σταύρο, οι Pink Floyd πόσα θέλουν για να έρθουν. Δεν σκέφτηκαν τους Pink Floyd. Μα, γιατί είπε πριν ο Τσόρμπα, ποιος θα έρθει στα 100. Ένα, κρατάμε κάτι και για τα 100. Πώς τους φέρεις όλους τα 90. Στην τελευταία τους εμφάνιση. Οι Σκόρπιος. Τώρα στη γειτονιά σας. Η ομάδα μπάσκετ θα εκπροσωπηθεί εκεί με 6 παίχτες. Ανεβαίνει το νούμερο όσο περνάει η ώρα. Μας είπε 3, Ελένη, 6 παίχτες. Μαθαίνουμε ότι θα είναι εκεί. Εντάξει, μια χαρά. Η μισή ομάδα. Στις 2.30. Ναι. Να προλαβαίνω να πάω. Πρέπει να πας. Ναι. Πρέπει να πας. Να είσαι εκεί. Τελευταίο ημίωρο, τελευταίο 20 λεπτό για την ακρίβεια εδώ στο ΠΑΟ 24 και στον Λίμπερο. Σήμερα 1η Απριλίου. Κοίτα να δεις. Μήνυματα δικά σας γράφετε, FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Βλέπουμε δεξιά και αριστερά πολλά πρωταπριλιάτικα. Εντάξει, είναι πολύ έτσι, φανερό ότι κάνουν προσπάθεια πολλοί και διάφοροι να κοροδέψουν και σήμερα τον κόσμο. Απορούμε γι' αυτό. Και συνεχίζουμε... Στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ για να κλείσουμε όσον αφορά στα αγωνιστικά απλά τα δεδομένα εν ώψη Κυριακής στα άκρα μπροστά στο 4-3-3 υπάρχει το θέμα πάντα με βάση και τις απουσίες. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει και Μιστακίδης από το προηγούμενο παιχνίδι και μετά. Πέλκας παρών. Κοροβέσης παρών. Ροντρίγκες παρόν διαθέσιμος. Τρεις είναι, δύο οι θέσεις και πρέπει να αποφασίσει ο Ίβιτς πώς θα τους διαχειριστεί. Με τα συν και τα πλην που έχει ο καθένας. Και ο Ροντρίγκες έχει, λόγω ανετοιμότητας και ταξιδιού. Ο Πέλκας έχει, εντάξει, δυσκολεύεται να παίξει τη γραμμή, είναι αλήθεια. Ο Κοροβέσης έχει εκμεταλλευτεί πραγματικά σχεδόν κάθε ευκαιρία που του έχει δοθεί, είτε μεγάλης διάρκειας είτε μικρότερης, και θέτει υποψιότητα για να ξεκινήσει βασικός σε αυτό το παιχνίδι. Κατά τα άλλα δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Αυτό που εμπιστεύτηκε ο Ίβιτς στα προηγούμενα παιχνίδια, αυτόν τον κορμό θα εμπιστευτεί και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Για τον αγώνα Πανιόνιος ΠΑΟΚ μας μίλησε νωρίτερα ο Νόνι Λίμα, μορφή της ιστορίας του Πανιωνίου, μέλος βεβαίως και της τεχνικής ηγεσίας, συνεργάτης του Μαρίνου Ζουνίδη, και μας μίλησε εκτός όλων των άλλων και για τον συμπατριώτη του Γκάρι Ροντρίγκες, μια και οι δύο έχουν καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι. Βεβαίως ο ένας ο Λίμα έφυγε πολύ μικρός και πλέον είναι και Έλληνας, ο άλλος ο Ροντρίγκες μεγάλος στην Ολλανδία, αλλά οι ρίζες τους είναι εκεί. Και φυσικά ο Ροντρίγκες, όπως μας είπε ο Λίμα, είναι πολύ αγαπητός στο πράσινο ακροτήρι, γιατί ο τρόπος παιχνιδιού, η ταχύτητα, οι ντρίπλες, η ικανότητα που έχει ο παίκτης του ΠΑΟΚ τους εντυπωσιάζει και τον αγαπάνε πάρα πολύ στην πατρίδα του. Για τον ΠΑΟΚ πρέπει να σταθούμε σε μία ακόμα λεπτομέρεια που αφορά το δύσκολο θέμα της τιμωρίας. Είπαμε, το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την έφεση για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα
Υπάρχει εκδίκαση τη Τετάρτη. Ένα αυτό, στην Ιθροβάθμια, η οποία σήμερα απέρριψε έφεση του Ολυμπιακού για μια αγωνιστική με το Παθρακικό. Υπάρχει και το άλλο κομμάτι που αφορά τα δύο παιχνίδια, ΠΑΟΚ Πανίνος και ΠΑΟΚ Καλονή. Εκεί ο ΠΑΟΚ ζήτησε ουσιαστικά την παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα για να επανεξεταστούν υποθέσεις. Μέχρι σήμερα κρίνεται το συγκεκριμένο. Αν μέχρι σήμερα ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας δεν κάνει κάποια κίνηση, προφανώς οι δύο ποινές επικυρώνονται και δεν μπορεί να αλλάξει και τίποτα. Είπαμε ότι δεν έχει δικαίωμα έφεσης ο ΠΑΟΚ για αυτές τις δύο ποινές, που είναι γνωστό πως επιβλήθηκαν από την πρωτοβάθμια της ΕΠΟ για πρώτη φορά για άναμα πυρσού. Και δεν έχει άλλο περιθώριο ο ΠΑΟΚ σε αυτή την υπόθεση. Μετά θα πάει μόνο στην αφαίρεση βαθμών στη δευτεροβάθμια, είπαμε, την άλλη Τετάρτη. Είπαμε, αυτή η τιμωρία με τις έδρες ήταν κάτι το οποίο ήταν από την αρχή ξεκάθαρο, αλλά δεν εφαρμόζονταν στην πράξη. Και όλοι αναρωτιόμαστε και λέγαμε τι έγινε. Πάλι ποινή για πυρσό που δεν είναι τιμωρία έδρας. Και λέμε ότι σιωπηρά μάλλον την ακυρώσαν αυτή την ποινή, γιατί κρίθηκε ότι ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Έλα όμως που στο τέλος της χρονιάς ο ΠΑΟΚ είχε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, αν εκδικάζονταν κανονικά οι περιπτώσεις και στη μία την περίπτωση, στο μάτς με τον Πανιόνιο, νομίζω αυτό προηγήθηκε, αμέσως το επιβάλλονταν η ποινή μιας τιμωρίας, δεν θα έκανε το παράπτωμα το ίδιο και στο μάτς με την Καλονή. Επειδή όμως αυτές οι δύο περιπτώσεις εκδικάστηκαν μαζί, γι' αυτό προέκυψε και η αφαίρεση βαθμών και η τιμωρία έδρας. Πάμε γρήγορα στο χώρο του μπάσκετ για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Κόρυβο. Ο Νίκος Μοσχοβίτης είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είμαστε βέβαιοι ότι παίζει πλήρης ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι αύριο το απόγευμα στις 5. Ναι, σωματικά είναι πλήρης. Δεν έχει κάποια απουσία. Του Μαργαρίτη το θέμα που προέκυψε στο μάτι με τα Τρίκαλα δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό που τον έχει πειράξει πέρα από τα ράματα που έκανε. Οπότε είναι πλήρης η ομάδα για το παιχνίδι με τον Κόρυβο. Αύριο στις 5 αυτό το παιχνίδι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Κόρυβο και πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, βέβαια, έτσι. Και εδώ πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Κόρυβο, γιατί ο Κόρυβος παίζει τη ζωή του. Και έτσι όπως τα έφερε η βαθμολογία, η κατάσταση και όλα αυτά, το παίζει σε ένα παιχνίδι που ο πατέρας αντιμετωπίζει το γιο. Ναι. Έτσι ήρθε η κατάσταση. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια μία αγωνιστική πριν το φινάλε, ισοβαθμοί με Κηφισιά και Κολοσσό. Που παίζουν μεταξύ τους αύριο. Άρα ένα στα χάση. Mm-hmm. Που παίζουν στην Αθήνα. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Στη Ρόδο και τελευταία αγωνιστική ο Κολοσσός έρχεται στο Αλεξάνδρο για να παίξει με τον Άρη και η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Άρα όποιος και να κερδίσει και να πάρει το πλεονέκτημα μεταξύ των δύο, την επόμενη εβδομάδα έχει δύσκολο έργο. Εντάξει, τώρα να έρθει ο Κολοσσός εγώ να κερδίσει αύριο, να έρθει να κερδίσει μέσα στο Παλέτρα στην αγωνιστική. Μπορεί να γίνει, δεν είναι κάτι απίθανο. Μπορεί να επιλέξει αντίπαλο ο Άρης. Μπορεί ο Άρης να επιλέξει ότι θέλει τον Κολοσσό. Okay. Αλλά για να τον επιλέξει θα πρέπει να βγει έκτος ο Κολοσσός. Ναι. Να συμβάλλει σε τρίτος, έτσι. Εντάξει, είναι λίγο τα σενάρια. Συγκεκριμένα πάντως νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και το Κόρυβο, κερδίσει και την Καβάλα. Θα είναι μάλλον πέμπτος. Θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πέμπτος. Ναι. Εντάξει. Σωστά. Θα είσαι και εσύ στην έκθεση Sport Expo σε λίγη ώρα. Είσαι ήδη εκεί. Για να έχουμε ρεπορτάζ και από την παρουσία της μισής σχεδόν ομάδας από ό,τι μάθαμε μπάσκετ σε λίγο στο stand που έχει. Ο Τσόχλας, ο Κακαρούδης, ο Χάτσερ, ο Μαργαρίτης και ένας ακόμα που μου φεύγει τώρα, δεν το θυμάμαι κι εγώ. Ποιοι θα είναι οι παίχτες που θα είναι εδώ. Ωραία, και θα παραμένουν εκεί για αρκετή ώρα για να συναντήσουν και φίλους του ΠΑΟΚ, να φωτογραφηθούν, να δώσουν αυτόγραφα. Ακριβώς. Και όλα αυτά στη Sport Expo. Λοιπόν, θα μείνει αρκετή ώρα για... Ναι. Αύριο στις 5 είναι τα παιχνίδια, έτσι.
Αύριο σπένεται όλα τα παιχνίδια, πλην τα παιχνίδια των δύο, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που παίζουν Κυριακή και Δευτέρα αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός έπαιζε τελικό χθες. Πώς διασύρθηκε? Τα βάζαν όλα για οι Ρώσοι, ε. Εντάξει, άμα τους Ρώσους αυτούς ειδικά τους δώσεις ρυθμό στο ξεκίνημα, μετά δεν τους πιάνεις. Αυτός ο Σβέντ, λέει, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος φέτος στην Ευρώπη. Ναι. Αυτός είναι. Είναι, η Χίμκι έδωσε τώρα ακριβώς το ποσό, δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί νομίζω ότι δεν το ξέρουν ούτε αυτοί που είναι δίπλα στη Χίμκι, έτσι όπως είναι στη Ρωσία τα πράγματα. Αλλά έδωσε πάρα πολλά λεφτά για να τον ψήσει, αφού έφυγε από το NBA, να επιστρέψει στη Ρωσία για τη Χίμκι και όχι για την ΤΣΚΑ. Γιατί αυτός από εκεί βγήκε. Ναι. Είναι ένα παιδί από τη ΤΣΚΑ, πήγε στο NBA και επέστρεψε. Εντάξει, δεν είναι μόνο, Σβέντιο Κόπονεν, αυτός ο Φιλανδός όπου βρίσκει ελληνική ομάδα, εθνική είναι, τον ΠΑΟΚ πέρσι. Τον Ολυμπιακό δεν είναι. Σε 17 λεπτά χθες έβαλε 21 πόντους. Αποτυχημένη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Πάνε να πάρει το πρωτάθλημα, θα μου πεις. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είχαν φέτος έχουν δώσει τόσα λεφτά για να πάνε στο Final Four. Ναι. Και αυτό φάνηκε και στο Top 16. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός που έριξε λεφτά στα μέσα της σεζόν αρκετά για να ενισχύσει την ομάδα του, στους 8 θα είναι και βλέπουμε και το Final Four. Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, τα λέμε και στην πορεία σε λίγη ώρα από τώρα και πάλι από το Sport Expo και βέβαια αύριο με το παιχνίδι. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Αυτά και με το μπάσκετ. Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, να θυμίσουμε... Τι εννοεί εδώ ο φίλος? Τι? 10-3. Διότι είναι εδώ ο φίλος συνάδελφος που σου λέει μήνυμα. Λοιπόν, επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, να θυμίσουμε, να δώσουμε μια γεύση σε όλα όσα προτείνουν οι 9 ομάδες οι οποίες βρέθηκαν με την πρόταση του Πανόπουλου για να καταθέσουν το δικό του σχέδιο. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που προτείνουν για τη διαιτησία. Καταρχάς, μιλάμε για άλλη μία προσπάθεια που αποδέχεται και ούτε καν συζητάει το ότι πρέπει να φύγει η διαιτησία από την ΕΠΟ. Έτσι. Άλλη μια ομάδα ανθρώπων, να το θέσουμε έτσι, που ξεκινάει από την ίδια βάση. Να υπάρχει επιτροπή διαιτησίας που θα εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την ίδια την Super League. Θα αποτελείται από 2 μέλη του συνεταιρισμού, τον πρόεδρο και ένα μέλος. Στο τέλος του πρώτου γύρου, αλλά και με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, η Λίγκα θα ψηφίζει κατά πόσο είναι ικανοποιημένη από τη διαιτησία και για να συνεχίσει το έργο της ίδια επιτροπή θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 9 από τις 16 ψήφους. Ναι. Η επιλογή διαιτών θα γίνεται από τη Super League, η οποία θα παίρνει από την Επιτροπή Διαιτησίας λίστα με 30 διαιτητές και θα διαλέγει τους 24. 18 θα ξεκινούν τη σεζόν και θα υπάρχουν αναπληρωματικοί. Η διαδικασία της επιλογής θα είναι με μυστική ψηφοφορία. Αλλαγή και στην μισθοδοσία των διαιτητών, που πλέον θα λογίζονται ως επαγγελματίες και θα έχουν σταθερό ποσό κάθε μήνα. 600 ευρώ για 10 μήνες. Παράλληλα, 16 που θα έχουν επιλογή ως βασική θα λαμβάνουν ακόμα 1.500 ευρώ για 10 μήνες. Στο σύνολο δηλαδή 2.100 το μήνα. Μάλιστα. Ίδια μέθοδος και για τους βοηθούς. Θα επιλέγει 42 κτλ. Από μια λίστα 52 υποψηφίων. Και αυτοί θα έχουν μια σταθερή μισθοδοσία. Έχουν προτείνει ακόμα και βαθμολογία για τη διαιτησία. Κάθε ιδιοκτήτης θα προτείνει από έναν υποψήφιο. Αυτοί θα μπαίνουν σε κλήρωση. Πολύ ωραίες. Και οι τρεις εξ αυτών θα επιλέγονται. Καινοτόμες οι ιδέες τους. Σεμινάρια και τεστ φυσικής κατάστασης. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Και ένα συνολικό budget περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα διαθέσει η Λίγκα για τη διαιτησία. Σωστό. Αλλά να προτείνουν οι μεγαλομέτοχοι. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Και από εκεί πέρα μια σειρά προτάσεων για τα τηλεοπτικά. Εντάξει, ψάχνουν λύσεις. Εντάξει, ναι. Κάποια μπορεί να είναι χαζά, να φαίνονται χαζά, κάποια μπορεί να έχουν βάση,
Αλλά όλοι ξεκινούν από το ίδιο. Ότι πρέπει να φύγει από αυτήν την ΕΠΟ ειδικά η διαιτησία. Ή και γενικά από την ΕΠΟ η διαιτησία. Να πάει στη Λίγκα για το πρωτάθλημα το πρώτο τάξη στη χώρα. Διαιτησία και πειθαρχικές επιτροπές. Γιατί να είναι στην ΕΠΟ. Γιατί εκεί άλλαξε ήδη η κατάσταση. Εκεί μπήκαν τακτικοί δικαστές. Α, εντάξει, οπότε δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Εκεί έγινε. Διορισμένη από την ΕΠΟ. Υπάρχει ένα, ναι, ένα βήμα. Υπάρχει μια εξέλιξη. Ένα βήμα έγινε. Είπαμε, όλα αυτά είναι θετικά. Έχει σοβαρέψει συζήτηση. Καρατήθεται προτάσεις. Μιλάμε με UEFA και FIFA για τα προβλήματα και τα παραδέχονται πλέον. Δεν κρύβονται τα προβλήματα. Όσοι προσπαθούσαν να τα κρύψουν δεν τα έχουν καταφέρει. Τους έχει ξεφύγει η κατάσταση από τα χέρια. Και όλοι αναζητούν λύσεις. Είναι θετικό αυτό. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα καθαρίσει το πράγμα εντελώς. Φυσικά. Και είπαμε ότι αυτά δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη. Θέλει να περάσουν αρκετά χρόνια. Όπως αρκετά χρόνια χρειάστηκαν για να εδραιωθεί αυτό το σύστημα, που είναι άρρωστο, για να χρησιμοποιήσουμε έναν πιο δόκιμο όρο, που είναι παράλογο σε πολλές περιπτώσεις. Άλλο τόσο χρόνο θέλει για να ξεσκαρτάρει το πράγμα. Διότι και η διαιτησία με έναν άλλο τρόπο να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά, για να μπορέσουν οι διαιτητές να νιώσουν ασφάλεια, να νιώσουν ότι δεν κινδυνεύουν ενώ σφυρίζουν σωστά να τιμωρηθούν ή αν κάνουν συγκεκριμένα λάθη να μείνουν στο απειρόβλητο, πρέπει να το δουν να συμβαίνει στην πράξη. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος τους εγγυηθεί θα το πιστέψουν κιόλας και θα μπορέσουν όντως να παίξουν έτσι όπως μπορούν. Το ίδιο και με τις επιστροπές, το ίδιο και ο κόσμος. Μέχρι να φτάσει το μήνυμα στον κόσμο ότι όλα είναι καθαρά και να μην μπει ο κόσμος μέσα όταν στο 87 ενός αγώνα δεν θα δοθεί ένα πέναλτι, πρέπει να έχει πιστεί με συγκεκριμένα απτά παραδείγματα ότι όντως υπάρχει ισονομία και όταν γίνεται ένα λάθος είναι ανθρώπινο και δεν είναι στημένο όλο το πράγμα. Όταν υπάρχει όλο αυτό το κλίμα, το οποίο συντηρείται και από ΜΜΕ και από παράγοντες και από όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στους φορείς του ποδοσφαίρου, λογικό είναι να μην μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Άρα λοιπόν λέμε ότι σαν αρχή είναι όλες αυτές οι κουβέντες και το επικοινωνιακό κομμάτι. Δεύτερο είναι οι εκλογές της ΕΠΟ τον Οκτώβριο, όπου και εκεί όμως είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, διότι οι άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν πράγματα στην ΕΠΟ δεν έχουν συγκεκριμένη παράταξη, συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένους ανθρώπους για να ξεκινάμε να μετράμε κουκιά. Τα κουκιά δεν μετριούνται ακόμα στην ΕΠΟ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα βάλει ο Γκριτζίκης. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, διότι εκτός ότι μιλάμε για το συγκεκριμένο παράγοντα, το πιστεύω. Το συγκεκριμένο δυνατοτήτων και τη συγκεκριμένη ηλικία, έτσι, μιλάμε για έναν εντελώς μεταβατικό που από σπόντα βρέθηκε εκεί, από καραμπόλα. Αλλά για να έχει αυτό στη θέση του καλημέρι, δήλωσε ότι εγώ θα μείνω και θα ξαναβάλω. Άσχετα αν όντως έχει ακουστεί ότι μπορεί να είναι κάποιος άλλος, να βάλουν κάποιον άλλον στη θέση του. Λοιπόν, να κλείσουμε και με το Βόλι, στο οποίο σήμερα τελειώνει η κανονική περίοδος. Αυτός ο πρώτος Γολγοθάς, αυτή η πρώτη Αγκαρία. Ναι, πρώτη... Γιατί κάποια στιγμή έφτασε να είναι Αγκαρία τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ναι, στην Α1. 6 ώρα όλα τα παιχνίδια, Κηφισιά Ολυμπιακός, η δεύτερη Κηφισιά με τον πρώτο Ολυμπιακό, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ορεστιάδα, Άρης Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Παναχαϊκή και Φίνικας Ηρακλής. Χθες έγινε το παιχνίδι Λαμία Παναχαϊκός 0-3. Η Λαμία αποχαιρέτησε μετά από 11 χρόνια από ό,τι βλέπω. Που είχε... Και που πέρασε και από καλές φάσεις. Ε? Ναι. 11 χρόνια συνεχόμενα στην Α1. Εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται με τα play out εκεί. Πώς? Με τα play out. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ναι, πρέπει να το δω. Τι γίνεται ακριβώς. 17 έχει ο Άρης. 21-22 η Ορεστιάδα, 5 βαθμούς πάνω. Βλέπω να κερδίζει η Ορεστιάδα τον Εθνικό, αυτό βλέπω. Από μια πρόχειρη ματιά. Ναι. Αν κερδίσει ο Ηρακλής, σώζεται. Σώζεται απευθείας. Δηλαδή δεν έχουμε play out. Η Ορεστιάδα, η Παναχαϊκή και ο Άρης. Να κερδίσει ο Ηρακλής τη Σύρο. Μα έστω ο Φίνικας είναι αδιάφορος. Ναι. 6 ώρα θα έχουμε κάλυψη και βέβαια είναι ήδη γνωστό το πρόγραμμα για την τετράδα από την Τετάρτη και μετά ξεκινούν οι αγώνες Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
έκρηξη σε κτίριο στο Παρίσι. Εκενώνεται ήδη η περιοχή. Εκεί τώρα τι κάνα γκαζάκι να έσκασε κανένα σπίτι. Ναι, ναι, θα έχουν κινητοποιήσεις. Για να δούμε. Μέσα στα επόμενα λεπτά θα έχουμε ειδήσεις. Θα το μάθετε και από το newsfeed.gr. Γιατί όντως είναι μια είδηση τελευταία στιγμή. Έγινε έκρηξη σε κτίριο στο Παρίσι. Νωρίτερα είχαμε και άλλες ειδήσεις έτσι σημαντικές. Παρίστανε λέει τον καθηγητή και τους ξάφρισε 75.000 ευρώ. Αυτό έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τι είδους καθηγητή? Τι καθηγητή παρίστανε? Τώρα θα σου πω. Κοίτα να δεις. Ακόμα μπορούν να πάρουν τόσα λεφτά. 52χρονος λέει. Με το πρόσχημα της επένδυσης χρημάτων σε ομόλογα υψηλής απόδοσης, καθώς και την τακτοποίηση οφειλών, απέσπασε διάφορα χρηματικά ποσά από πολίτες. Ο συλληφθής από το 2016 προσποιούμενος τον καθηγητή με εξειδίκευση στη διοργάνωση σεμιναρίων επιδοτούμενων από το ΕΣΠΑ. Έτσι. Έπεισε μεγάλο αριθμό ατόμων να του παραδώσουν προσωπικά τους έγγραφα για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα προγράμματα τα επιδοτούμενα, όπου θα τους απέφερε οικονομικό όφελος. Επικαλούμενος διάφορες δικαιολογίες για τη μη πραγματοποίηση των σεμιναρίων, προσέγγιζε μερίδα ατόμων εκ των παραπάνω ενδιαφερόμενων, τους πιο χαζούς δηλαδή προφανώς, τους πιο φιλότιμους, τους πιο ευκολόπιστους, και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα όπως την επένδυση χρημάτων σε ομόλογα εταιρεών υψηλής απόδοσης κέρδους, τις ένταξε προγράμματα ΕΣΠΑ μόνο για επαγγελματίες κλπ. Και τη ρύθμιση χρεών, τους απέσπασε από 75 έως και 100.000 από έναν άνθρωπο λέει, που πειράθηκε να πάρει έως και 100.000 ευρώ. Μην πιστεύετε ρε, τέτοια. Ακόμα υπάρχει κόσμος που μπορεί. Ξέρεις, είναι κάτι απαταιώνες συγκεκριμένοι. Λέει, με πήρε ο γιος σου και μου είπε να μου δώσει 1.500 ευρώ γιατί έτυχε κάτι. Ακόμα υπάρχει κόσμος που πιστεύει σε τέτοια και τα δίνει. Που δεν υπάρχουν. Ποιος έχει στο σπίτι τόσα λεφτά? Αλλά είναι μερικοί τους κάνουν σκάουτινγκ. Ξέρουνε ποιοι είναι αυτοί που τα έχουν τα λεφτά και ποιοι είναι αυτοί οι σχετικά ευκολόπιστοι. Ειδικά από κάτι γιαγιάδες, φιλότιμες. Πάνε και παίρνουν λεφτά. Τι να πω. Και κάτι άλλες ειδήσεις που δεν ξέρεις οι πρωταπηλιάτικες ή είναι κανονικές, διότι έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα στην επικαιρότητα, μια αμφιβολία την έχεις. Έκανε προς το πρωταπηλιάτικο αστείο και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Έτσι. Πρέπει να γέλασε όλος ο κόσμος με αυτό. Κλείνουμε στις 2. Παίζει Μπαρτσελόνα Ρεάλ αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να παίζει. Και ναι, βέβαια ετοιμάζονται πάρα πολλά στη μνήμη του Κρόιφ. Ήταν ξεχωριστό το El Clásico. Αυτά από εμάς. Θα έχετε ενημέρωση βέβαια και τις επόμενες ώρες για ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ και το παιχνίδι βόλεϊ και τις παρουσίες στη Sport Expo και την προετοιμασία των ομάδων για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Βεβαίως μέσα στο Σαββατοκύριακο περιγραφή, ενημέρωση για ό,τι αφορά το δικέφαλο. Αυτά από εμάς. Τα λέμε και στην Sport Expo, ακριβώς εκεί στην είσοδο, στο πρώτο stand όπου είναι το ΠΑΟΚ 24. Τις επόμενες ώρες θα είμαστε εκεί. Προς το παρόν, καλό μεσημέρι.